Σε όλες και όλους σας, οι πρωταγωνιστές αυτής της συνέντευξης είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και όχι εμείς. Η παρουσία δική μου εδώ σηματοδοτεί απλά την πλήρη συμπόρευσή μας μαζί τους, την απόλυτη στήριξη και υποστήριξη στις προσπάθειες που κάνουν. Γιατί όσοι ασχολούνται με τα κοινά, από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε ρόλο, δεν μπορεί παρά να έχουν στην πρώτη προτεραιότητά τους το αύριο της πόλης, της χώρας, του κόσμου, δηλαδή τη νέα γενιά. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 4ου Φεστιβάλ Νεολαίας και την φετινή του στόχευση θα ακούσετε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στεκόμαστε δίπλα στις προσπάθειές τους για την ανάδειξη της Λάρισας ως εθνική πρωτεύουσα νεολαίας για το 2025, πιστεύοντας ότι η πόλη και η νεολαία της το αξίζουν. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά που θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και θα υποβληθεί η τελική μας πρόταση υποψηφιότητας. Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη πολλών δράσεων και παρεμβάσεων στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, που θα αναδείξει τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις της νέας γενιάς. Στόχευση είναι πάντα πέρα από την αυτονόητη εξασφάλιση ενός καλύτερου επίπεδου ζωής, μόρφωσης και επαγγελματικής προοπτικής, η υψηλότερη συμμετοχικότητα των νέων στα κοινά, στην κοινωνική ζωή της πόλης και τελικά η εργόδοση των δικών τους οραμάτων. Ακούμε πραγματικά τους νέους, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και δίνουμε χώρο στα αιτήματά τους. Τους αφήνουμε να ανασάνουν και να αναπτυχθούν σε μια πόλη που θα δώσει έκφραση στην οσμή, τη δημιουργικότητα και τη ζωτικότητα των παιδιών και των νέων της. Άλλωστε, θα έχουμε την ευκαιρία, Πρόεδρε, να συζητήσουμε και την Κυριακή στην ανοιχτή συζήτηση με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Ζαχαράκη, την οποία με μεγάλη χαρά την υποδεχτούμε στην πόλη μας. Κλείνοντας και με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη τύπου, θέλω να πω και δύο πράγματα ακόμα. Η προεκλογική μας δέσμευση για το Larissa City Pass, την κάρτα πολιτισμού, με ιδιαίτερη έννοια για τους νέους, καθώς πρόκειται για μια διευκόλυνση προσβάσεων σε σινεμά, μουσεία, θέατρα, μαθήματα χορού ή αγορές βιβλίων και πολλά άλλα, ισχύει και πιστεύω ότι στην επόμενη χρονιά θα είμαστε σε θέση να το υλοποιήσουμε όπως το σχεδιάσαμε, καθώς μια τέτοια παρέμβαση θα ευνοήσει την εξωστρέφεια των νέων, αλλά κυρίως θα δώσει ένα ζωγόνι στην πόλη. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι βρισκόμαστε ήδη στην αναζήτηση του κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία του κέντρου νεολαίας, με τα χαρακτηριστικά που αυτό θα πρέπει να έχει. Αποτελεί ένα στόχο της πόλης, όχι μόνο της δημοτικής μας αρχής, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι η νεολαία πρέπει να αποκτήσει ένα χώρο αναφοράς ευρωπαϊκών προεδρεών. Ευχαριστώ πολύ.